μιλήσουμε για 2-3 πράγματα όσον αφορά το πώς επιλέγουν το θέμα ένα ερευνητή. Πες μου τη φράση, μέσα στο κάστρο τρεις σταυροί. Μέσα στο κάστρο τρεις στραβοί. Οι γλωσσοδέτες, το ντοκιμαντέρ μου, ξεκίνησε ως ιδέα ένα Πάσχα όπου το σόι μαζεμένο όλο μετά από πιώματα. Είχα αυτή την ιδέα να πάρω το βιβλίο με γλωσσοδέτες της ανιψιάς μου και να βάλω το σόι όλους, μικρούς και μεγάλους, να πούνε από ένα γλωσσοδέτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μετά από Πάσχα, μετά από αυτή την εφορία που φέρει το κρασί, τι γέλιο δημιουργήθηκε. Αυτό λοιπόν το γέλιο και η ένταση αυτού του πράγματος, η οποία έχει μείνει στη μνήμη συλλογικά σε όλους όσους συμμετείχαν, ως μια εξαιρετική στιγμή δεσίματος της οικογένειας, μου έδωσε την αφορμή να σκεφτώ ότι τι ενδιαφέρον θα ήταν ένα ντοκιμαντέρ για τους γλωσσοδέτες όπου ο λόγος και η εκφορά του λόγου θα μπορούσε να φέρει αυτό, το γέλιο, την εφορία. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο φεστιβάλ και είναι η πρώτη φορά που έρχομαι και στα Χανιά. Μπορώ να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος και με τα δύο, οπότε πολύ θα ήθελα να ξανάρθω, να συμμετέχω και να χαρώ πάλι την εμπειρία αυτή του φεστιβάλ στα Χανιά. Κι βίδα βάξε φέ. Η φίλη λόγω σου δεν φέτε φέ. Η φίλη είναι μια φόβη πολύ φίλη με φεγαβάλι φίλη στο φορή φίλη αφά. Με τη Σοφία Αντωνίου, η οποία είναι η σκηνοθέτης της ταινίας, είχαμε αυτή την ιδέα μία μέρα που καθόμασταν στο σπίτι της, εν μέσω πανδημίας, και κάποια στιγμή έχω ξαπλώσει τον καναπέ και εκεί που έχω ξαπλώσει και έχω κλείσει τα μάτια μου, μου λέει, ωραία, θα μπορούσε να ξεκινήσει τώρα μία ιστορία. Τώρα, καταλαβαίνετε, η πανδημία, βαρεμάρα, άπλετος χρόνος, κάτι να βρούμε έτσι να απασχολούμαστε, να δουλεύει το μυαλό. Και λέω, ωραία, θα μπορούσε να ξυπνήσει αυτή η κοπέλα και τι να γίνει. Μήπως να μην μπορούσε να κοιμηθεί. Και αρχίζει έτσι ένα brainstorm που κράτησε κάποιες μέρες. Εν τω μεταξύ, λόγω πανδημίας, μπορούσαμε να κυκλοφορούμε μόνο στα πάρκα. Και έτσι κάναμε κάπως τη σύνδεση ότι θα καταλήγει, ας πούμε, σε ένα δάσος, γιατί ήταν εκεί μια περίοδος που υπήρχε πολλή σκέψη, πολλή ενδοσκόπηση. Και αποφασίσαμε ότι αυτή θα είναι η θεματική μας. Έχω ξαναέρθει στο παρελθόν, στο φεστιβάλ, ως θεατής. Οπότε τώρα που έχω έρθει με μια ταινία στην οποία συμμετέχω, είμαι πολύ χαρούμενη. Μου αρέσει πάρα πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ το φεστιβάλ για αυτή την ευκαιρία. Γιατί είναι το πρώτο φεστιβάλ στο οποίο έρχεται η ταινία μας. Ελπίζουμε να ακολουθήσουν κι άλλα. Και εύχομαι καλή συνέχεια να συνεχίσετε να το κάνετε για χρόνια. Κάκαπο λοιπόν, μία ταινία μικρού μήκους που ξεκινήσαμε με την Ιώτη Νασιριανάκη μέσα στην περίοδο της καραντίνας. Γι' αυτό έχει πάρει και αυτό το όνομα μάλλον, το Κάκαπο, που είναι ένα πουλί που είναι πάρα πολύ βαρύ, του αρέσει το σκοτάδι και ενώ έχει φτερά δεν μπορεί να πετάξει. Οπότε μέσα σε όλη αυτή την κλειστή περίοδο που δεν βγαίναμε έξω, που είχαμε όλες αυτές τις απαγορεύσεις, σκεφτήκαμε να κάνουμε μια ταινία μικρού μήκους με αυτό το όνομα.
κατά βάση αυτή η ταινία είναι ένα στοίχημα όχι επαγγελματικό, αλλά προσωπικό. Εκείνη την εποχή εμείς είχαμε συναισθήματα, σκέψεις, εικόνες, ζούσαμε αυτό το πράγμα που ζούσαν όλοι, ο καθένας σε διαφορετικό βαθμό, επίπεδο δυσκολιών κλπ. Και το εμπιστευθήκαμε στα υπόλοιπα κορίτσια, δίνοντάς τους το πώς φανταζόμαστε το περιβάλλον, πώς τις φανταζόμαστε να είναι ντυμένες, πώς φανταζόμαστε τη σχέση δύο ανθρώπων σαν ηθοποιοί που καλούνται να ζήσουν σε λίγα τετραγωνικά χωρίς να μπορούν να βγουν έξω. Οπότε έτσι δουλέψαμε και την ταινία αυτές τις τρεις μέρες των γυρισμάτων. Είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ με την ΙΟ σήμερα, γιατί έχουμε έρθει άλλες χρονιές και βλέπουμε ταινίες και το ότι συμμετέχουμε στο φεστιβάλ είναι ακόμα πιο σημαντικό για μας που είμαστε και από εδώ. Για το φεστιβάλ έχουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που δέχτηκαν και τους άρεσε η ταινία μας, που είμαστε από τους καλεσμένους εδώ και να συνεχίσουν έτσι και αυτό που είπα και πριν, ότι ο κόσμος εδώ πέρα μπορεί να υποστηρίξει, ευτυχώς υπάρχει το δυναμικό για να υποστηρίξει τέτοιες δράσεις και τέτοιες οργανώσεις.